γιατί ο κόσμος πρέπει να ψηφίσει το συνδυασμό σας και εσάς. Ο συνδυασμός αυτός αποτελείται, είναι ποιοτικός περισσότερο, γιατί τα άτομα τα οποία συμμετέχουμε, όλοι έχουμε, δεν έχουμε ξαναπληθεί πάλι με την τοπική αυτοδιοίκηση, είμαστε καθαροί από την πλευρά πια μη συμμετοχή μας στην τοπική αυτοδιοίκηση, οπότε δεν μπορούν να μας πούνε ότι σε κάποιο σημείο ότι είμαστε μπλεγμένοι σε διαφορετικές ίγκριτες, ας το πούμε. Εσείς είστε ο πιο άφθαρτος συνδυασμός, έτσι ακριβώς. Και εκτός αυτού είμαστε ένας πολυκομματικός συνδυασμός. Αποτελείται από όλους τους χώρους ο συνδυασμός αυτός και όλοι έχουμε συμφωνήσει σε ένα πράγμα. Έχουμε βγάλει την κομματική μας ταυτότητα απ' έξω και είμαστε για την πόλη, για το καλό της πόλης. Και όλοι και 121 δουλεύουμε για το καλό της πόλης και όχι για κομματικά ωφέλη του καθενός. Και αυτό είναι που μας δένει σαν συνδυασμός. Και γι' αυτό έχουμε και αυτή την έντονη παρουσία που πιστεύω ότι ο Δήμος Κορινθίων, οι Κορίνθοι, θα μας επιλέξουν στις εκλογές που θα γίνουν στις 8 Οκτωβρίου. Εδώ πάμε τώρα, εσείς και στο αθλητισμό, το είπαμε σε χρόνια. Τι βλέπετε εδώ, ο Δήμος στο αθλητισμό βοηθάει τους συλλόγους ή την ΟΛΕ? Ο Δήμος αυτή στην περίπτωση, θα σας πω κάτι. Δεν μπορώ να πω ότι δεν κάνει τίποτα και η προηγούμενη δημοτική αρχή που ήταν, οτιδήποτε εγώ, επειδή ήμουν στο Σύλλογο και ήμουν πρόεδρος, πάντα μας βοηθούσε υλικά, έτσι. Δεν μας βοηθούσε όμως στις υποδομές. Έχουμε λείψει μεγάλες υποδομές στο θέμα του αθλητισμού, στην προβασιμότητα των ΑΜΕΑ, των εγκαταστάσεων. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ένα κλειστό γυμναστήριο που να είναι αξιόλογο για να, με διεθνείς προδιαγραφές, για να κάνουμε μεγάλες διοργανώσεις. Έχουμε μια ομάδα η οποία είναι δεύτερη, ήταν στην Α1 κατηγορία, η ΑΣΠ Κόρινθος, και τώρα είναι στην Πρε Λίγκ, στο μεγαλύτερο επίπεδο που μπορεί να φτάσει σύλλογος στον αθλητισμό. Δεν μας βοηθάει το γήπεδο. Γι' αυτό ζητάμε να γίνει ένα κλειστό γυμναστήριο, με προδιαγραφές χιλίων θεσμών, με προδιαγραφές διεθνείς, ώστε να μπορούμε και να έρχεται η εθνική εδώ και να κάνουν φιλικές αγώνες και οτιδήποτε. Και ένα άλλο κομμάτι επάνω στον αθλητισμό, είναι, ειδικά στον αθλητισμό, είναι το beach volley. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε γήπεδα και beach volley. Είμαστε μια παραλιακή πόλη χωρίς να έχουμε αυτό το άθλημα. Που αυτό το άθλημα είναι, πιστεύω, η αυριανή είναι μέσα στην τουριστική κίνηση και στην ανάπτυξη. Εμείς μιλάμε για δύο γήπεδα beach volley, τα οποία με κερκίδες οι οποίες θα είναι μεταφερόμενες, δεν θα είναι μόνιμες, γιατί είναι στην παραλία. Και με αποτέλεσμα χρειάζεται υποδομή. Τέσσερις χημικές τουαλέτες, δύο αποδυτήρια για να μπορούμε, ώστε να μπορέσουμε να το εντάξουμε το beach volley, την προσπάθεια μας αυτό στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Αυτή τη στιγμή, σας πω, γίνεται στον Άφακτο, στην Άφακτο, beach volley, με 28 ομάδες. 28 ομάδες. Μιλάμε για 2.000 άτομα. Αυτό στην Πάτρα το ίδιο. Πηγαίνουν τα παιδιά τα δικά μας και παίζουν beach volley και συμμετέχουν στα πρωταθλήματα στην Πάτρα και στη εκεί. Γιατί να το κάνουμε και εμείς μες στην πόλη, που θα έχουμε και όφελος η πόλη. Κοντά στην Αθήνα. Και κοντά στην Αθήνα και θα έχει και όφελος. Γιατί μόνο η επισκεψιμότητα που θα έχουμε σε αυτή την περίοδο, ένα μήνα που θα γίνεται το beach volley, είναι τεράστια. Και για το καλό της πόλης, έτσι, από αυτή την πλευρά. Πιστεύω ότι εμείς έχουμε βάλει ένα προγραμματισμό στο μέλλον, αν εκλεγούμε και σαν δημοτική αρχή, να υλοποιήσουμε αυτά τα πράγματα. Ένα κλειστό γυμναστήριο, δύο γήπεδα beach volley, πρόσβαση στον ΑΜΕΑ σε όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις και παράλληλα ειδικοί προπονητές των ΑΜΕΑ. Γιατί δεν μπορεί να κάνει προπόνηση στους ΑΜΕΑ οποιοδήποτε και ειδικούς χώρους προπόνησης, ειδικά για τους ΑΜΕΑ. Αυτά είναι τα πιο βασικά που έχουμε σε πρώτη φάση. Τώρα, εντάξει, και τα γήπεδα και στην περιφέρεια και στις δημοτικές ενότητες οτιδήποτε και τα γήπεδα να φτιαχτούν και οτιδήποτε και τα γήπεδα τα κλειστά που είναι στο Λέχιο και στο Χιλιομόδι να αναβαθμιστούν για το καλό των πολιτών δηλαδή. Γιατί αυτή τη στιγμή η ΑΣΠ Κόρινθος, ας το πούμε, έχει 200 άτομα, 200 παιδιά από 7 έως φυτόριο, έως 15-17 χρονών. Έτσι, αυτή την νεολαία και τη γαλουχούμη και την γαλουχή, ας το πούμε, να αποφύγει ναρκωτικά, άλλες κακές παρέες, οτιδήποτε και παράλληλα να αρχίζει να λειτουργεί με πνεύμα αλληλεγγύης, ομοιογένειας και συνύπαρξη μεταξύ των παιδιών. Το εφαγωνίζεστε που λέμε και
ή άμυλα μεταξύ μας. Και πιστεύω ότι σαν πόλη έχουμε την υποδομή, όχι την υποδομή, έχουμε τη θέληση, ας το πούμε, γιατί βλέπουμε μεγάλη προσφορά. Αυτή τη στιγμή στην Κόρινθο προπονούνται πάνω από 1.000 παιδιά, από 7 ως το οτιδήποτε, και δεν έχουμε τις ανάλογες αθλητικές εγκαταστάσεις. Εντάξει, δημιουργήθηκε με μια κλειστή τέντα, ας το πούμε, δίπλα να καλύψει τις ακαδημίες. Δεν είναι και η λύση αυτή. Από την πλευρά πια το χειμώνα είναι μείον 5 και το καλοκαίρι είναι 40 βαθμούς. Δεν μπορούμε να προπονηθούν τα παιδιά. Πιστεύω ότι θα διορθωθούν. Όποιος και να βγει, πρέπει να τα υλοποιήσει αυτά. Ανεξάρτητα αν είμαστε εμείς ή οποιαδήποτε άλλη παράταξη. Πρέπει να υλοποιήσει. Αλλά δεν μπορώ να ακούω όμως ότι θα φτιάξουμε κλειστό γυμναστήριο στα Θήκα, φτιάξουμε κλειστό γυμναστήριο στον Άγιο Βασίλη και εδώ για την Κόρινθο δεν αναφέρονται κανένας. Αυτό μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση. Έχω δείξει στο γυμναστήριο του Χιλιομόδη και γίνεται μία φορά τα 20 χρόνια. Στο γυμναστήριο του Χιλιομόδη, το κλειστό, επειδή έχει τύχει να, τα προηγούμενα χρόνια, ας το πούμε, δεν κάνανε προπόνηση τα παιδιά. Έμπαινε η ποδοσφαιρική ομάδα και κάνανε προπόνηση. Με αποτέλεσμα να έχει καταστραφεί το παρκέ και οι εγκαταστάσεις όλες να έχουν διαλυθεί. Αυτό έχει την ευθύνη ο Δήμος. Το γιατί παραχωρήθηκε δηλαδή στην αθλητική ομάδα όταν έβρεχε εκεί και έμπαινε μέσα και έκανε προπόνηση με τα... στο παρκέ. Που το παρκέ δεν μπορεί να πατάει με οποιοδήποτε παπούτσι. Δυστυχώς όμως αυτά είναι τα κακώς κείμενα, ας το πούμε κάπως έτσι. Βλέποντας την κάμερα, τι λέτε στο Κορίνθιο Πολίτη και στην Κορίνθια Πολίτη. Εκείνο που έχω να πω είναι ένα. Στηρίξτε μας να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά μας της Πράσινης Πόλης και με το δήμαρχο, το υποψήφιο δήμαρχο Δημήτρη Πρωτοπαπά, γιατί έχουμε ένα επιστημονικό στελεχειακό δυναμικό, το οποίο έχουμε ένα όραμα μεγάλο, η ενοποίηση του παραλιακού μετώπου, της δημοτικής αγοράς και του στρατοπέδου που προσπαθούμε να το πάρουμε για το Δήμο, αυτό θα φέρει τη μεγάλη ανάπτυξη στην Κόρινθο, στο Δήμο της Κορίνθου, ας το πούμε, και στον ευρύτερο Δήμο. Γιατί μην ξεχνάτε ότι έχουμε το μεγαλύτερο παραλιακό μέτωπο σαν Δήμος. Αυτό πρέπει να αξιοποιηθεί ανάλογα. Και υπάρχουν πολλές αναπλάσεις που έχουμε σαν πράσινη πόλη και πολλά ήδη, δηλαδή έχουμε σχεδιάσει αυτά τα πράγματα και πιστεύω ότι αν βγούμε θα τα υλοποιήσουμε. Όχι πιστεύω, είμαι ακράδαντα σε αυτό το θέμα ότι θα υλοποιηθούν. Γιατί έχω εμπιστοσύνη και στην ομάδα την επιστημονική και στον κύριο Πρωτοπαπά. Γιατί το πρόγραμμα και όλες αυτές οι αναπλάσεις που λέμε δεν βγήκε ούτε από τον Πρωτοπαπά ούτε από ένα άτομο. Βγήκε συλλογικά από τις ομάδες που λειτουργούμε για το πρόγραμμα.